Ο Λίσε. Και πάλι ο Λίσε χαμηλά την μπάλα για τον Μπίταν. Γυρίζει ο Καμερουνέζος. Δραστήριος Πανιλιακός στο ξεκίνημα του αγώνα. Μια κάθετη βαλιά δεν είναι καλή από τον Πόνσε. Φτάνει στον Ιωάννη στον Μπούνα. Ο Μπούνα σε πάλι για τον Αργυρόπουλο. Ο Αργυρόπουλο στον Μπούνα που γυρίζει χαμηλά την μπάλα και τελικά θα παραχωρήσει κόρνερ. Χώρισε να δουν Ατματζίδη όμως. Σουτάρει από πολύ μακριά. Αστοχή. Δεν είναι κακό το σουτ, αλλά το τόλμησε από αρκετά μακριά. Η μπάλα δεν είναι κακή ομάδα. Δείχνει καλωστημένη. Βέβαια δεν στείλει ομάδα τον Ιανουάριο όπως προσπάθησε να κάνει ο νέος Πανιλιακός. Διαφορέσε ο Ουρτάδο. Έβαλε το κεφάλι του ο φορμαρισμένος, είπαμε Μπούνας. Εδώ βλέπετε, πήρε και φάλτσο η μπάλα. Δεν ευνηδιάστηκε ο έμπειρος Πίτκας. Και το βολέ από τον Σελέδρο Δοφύλακα. Στους πολλούς πατρινούς που έχουμε στο γήπεδο. Πίσω από την Παρμακόσκη για τον Ολίσε. Βαγγέλη, Λαμπρόπουλος, Πόνσε. Περνάει δίλο το Λαμπρόπουλος, δίνει την μπάλα. Χαμηλά με το αριστερό πόδι στον Πόνσε, προσπαθεί να την ανοίξει δίπλα στον Πίτα. Ο Πίτα κάνει το σουτ πάνω στο πόδι του Ακπαρή, δεν είδα καλά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή. Του Νάστου το πόδι, μάλλον και ο Νάστου που διώχνει για δεύτερη φορά. Δεν φεύγει πάνω το άλλο Παρμακόσκι. Λοιπόν, το σουτ του Πίτα βρήκε στο πόδι του Νάστου τελικά. Που βρέθηκε ο νεαρός Μπουρλάκης. Σηκώνει τη σημαία ο βοηθός για φάουλ. Να δούμε αν θα υποδείξει κάτι διαφορετικό. Βλέπετε, βάζει το πόδι ο Μπουρλάκης και δείτε πότε τον βρίσκει. Αφού βρίσκει την μπάλα. Πήγε άτσαλα, πήγε ουσιαστικά με το σώμα ο Μπουρλάκης. Ελπίζω να μην έχει βρει τον φύλακα. Εδώ βλέπετε τον μεσοδευτικό τη Βενεζουέλα. Ήρθε το Γενάρη από τον Αστέρα Τρίπολης. Αναλαμβάνω το 2006 τον έφερε ο Πανγλιακός στην Ελλάδα πρώτη φορά. Ξανά η φάση ο Μπούνας. Σε μια φάση που ο Καρσελίδης είναι ωραία, έκοψε αλλά ξέχασε να γυρίσει γρήγορα πίσω. Ο Ατματζίδης έξυπνα κόβει πίσω γιατί ξέρει ότι ο τερματοφύλακας είναι εκτός θέσης. Και ο ίδιος θα καθυστερούσε να γυρίσει με την μπάλα και πλάγια. Μπάλα έξω από την περιοχή, σε καλή θέση το σουτ, φοβερό σουτ από τον Μπουρλάκη. Μπάλα θα χτυπήσει στο γάμα και θα φύγει πλάγια στο 41 και να μέσα τον Μπουρλάκη που πραγματικά δείχνει απογοητευμένος που δεν βάλε αυτό τον γκολ. Είδε και πάλι τον Κεραυνό που εξαπολύει. Μπάλα χτυπάει με δύναμη. Σε συμβόλη. Του φύγε όμως ο Αργεντίνος, κάνει και το σουτ ψηλά. Λοιπόν και σφυρίζει για να δώσει κάρτα στον Άστρο. Νομίζω ότι σωστά κάνει ο κύριος Αγγελάκης. Σπουδαίο ταλέντο. Και κεφάτος, έχει δείξει πολύ κεφάτος σήμερα. Γκοτσούλας φέρνει την μπάλα στο δεξί με το καλό του. Αυτό το καθυστερεί λίγο βέβαια. Λάθος από τον Βαγγέλη. Το σουτ από τον Μπουρλάκη, από τον Αργυρόπουλο. Τελειώνει η φάση, γύρισε ο Μπούνας. Γκοτσούλας στην περιοχή. Δεν έχει αριστερό για να γυρίσει την μπάλα. Παλεύει με το δεξί να την βγάλει προς τα έξω. Εδώ δυσκολεύεται το αριστερό. Παίρνει ένα κόρνερ. Αλλά είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Αργυρόπουλος για τους γηπεδούχους. Ξανά η φάση. Ο Γκοτσούλας περνάει στην περιοχή. Έκανε το λάθος εκεί ο Βαγγέλη. Ο Αργυρόπουλος σουτάρει. Κοντράζεται από τον Καρασαλίδη και στη συνέχεια ο Μπούνας. Εδώ περνάει ωραία. Ατματζίδης καθυστερεί. Φέρνει στο δεξί την μπάλα. Έχει φύγει αρκετά νωρίτερα και ελεύθερος ο Γαλανόπουλος, δείχνει την μπάλα σε κόρνερ, θα σε καλή θέση νωρίτερα ο Αργυρόπουλος, θα έκανε τη σέντρα ο Ατματζίδης. Κάρτα. Ετοιμάζει την κάρτα και ο διαιτητής, για να δούμε εδώ και πάλι φάση, βλέπετε. Το μίσο στο πρόσωπο, σκύψε και λίγο λιώσεις για να πάρει την μπάλα. Μάτς. Για να περάσει με το 99 ο Άλαν Μόησες Πέρες Λαλίν από τις Ονδούρες. Πόνσε. Απέφυγε τον Νάστο και σπάει την μπάλα δεξιά. Ο Λιώσης γυρίζει, ο Λαλίν πάνω στην κίνηση του σουτ του Πόνσε κοντράρει. Απίστευτη ευκαιρία ο Σανδραβίλης νομίζω σώζει. Δεν λιώνει η φάση. Ο Λαλίν δεν το πιστεύει ο Πόνσε. Ο Κουρμπανάς χτυπιέται για να πάρουν θέση οι παίκτες του στην άμυνα. Μετά από αυτό την κρίση πανικού που πέρασε η άμυνα του Πανεγιάλιου, ο Πάγκος, η εξέδρας, ο κόσμος εδώ. Και είναι φάουλ. Για το οποίο διαμαρτύρεται ο Παντελής. Λοιπόν, εδώ η φάση και πάλι. Ο Λιώσης γυρίζει. Βλέπετε το Λαλίν βρίσκει στο κοντρόλ. Γυρίζει στον Πόνσε που σουτάρει, στον πεσμένο Σανδραβέλη. Ή με το πόδι, πρέπει να βρει και με το πόδι ο Φραγκοφύλακας ξανά. Η φάση εδώ. Βρήκε στον Σανδραβέλη, στον Ιωάννη. Νέα ευκαιρία σέντρα από τα δεξιά.
Κεφαλιά από τον Μπούνα, η μπάλα πέφτει στα πόδια του Ατματζίδη, νομίζω πετυχαίνει τον γκολ. 1-0 εκεί που βρέθηκε στο Ναδύρο Πανεγιάλης και στο Ζενίθ. Παναγιώτης Ατματζίδης. Και δείτε τι γίνεται στο γήπεδο. 1-0 στο 62. Πήρε ο Μπούνα στην κεφαλιά, ο Πίτκας απαρηγόρητος. Ξανά η φάση, χτύπησε στο σώμα του Βαγγέλη, από την κεφαλιά του Μπούνα, πάει στο σώμα του Βαγγέλη. Και έρχεται να πετύχει τον γκολ ο Ατματζίδης, δεύτερο του με τη φανέλα του Πανεγιάλιου. Νομίζω ότι είναι εκτός αυτού ο Κουρμπανασόδος. Σέντρα, μπλοκάρει ο Ανδρούτσος και κατακώνει την μπάλα. Ωραία πίστα του Βενεζουέλα με πολύ φάλτσο όμως στην παλιά του. Μάλλον καλό το φάλτσο, η δύναμη ήταν πολύ. Τη μαζεύει ο Μπούνας σε σημείο όμως που δεν μπορεί να απειλήσει. Με το Λαμπρόπουλο στην πλάτη του, ο Μπούνας χτύπησε η μπάλα στο πλάτη του Λαμπρόπουλου. Λίγε κόρνερ. Πάνε πιτσιρικάδες από τον πάρκο του Πανελιακού να μαζεύουν την μπάλα. Δεν υπάρχουν πιτσιρικάδες από το τέρμα. Εδώ ένα μακρινό σουτ, αλλά δεν είναι καλό από τον να τον ηλιώσει. Φεύγει ο Παύλη Βαγγέλη. Περνάει να διαμαρτυρίες, φεύγει από τον Νάστο Αντιπανακοσκηδίνη στο Λαλίν. Ο Λαλίν περνάει μια μπαλιά, ο Σανδραβέλης, δεν λιώνει η φάση, ο Πόνσε βγαίνει εντυπωσιακά, ο Ανδρούτσος και διώχνει την μπάλα αφού του τελείωσαν οι αμυντικοί, σώθηκαν οι αμυντικοί, έμεινε μόνο ο Ανδρούτσος, κατάφερε να κόψει. Πόνσε, νέα σέντρα, κόρνερ από τον Ιωάννου. Πολύ μεγάλη φάση για τον Πανηλιακό. Έχει χτυπήσει το πρόσωπο ο Ανδρούτσος, δεν έχει βρει μπάλα στο πρόσωπο. Δείτε και πάλι εδώ, Πόνσε με το πρόσωπο ο Γιαννιώτη. Ο Σούλης. Και περνάει στη θέση του Πόνσε ο Κρίστιαν Σαχπεκίδης Μίλεβιτς. Σφυρίζει, δεν κοιτάζει τον Κυριάκο, κοιτάζει μες στο γήπεδο ο Αγγελάκης τι θα γίνει. Βγήκε με τον Ανδρούτσο να προσπαθεί να διώξει. Έκοψε ο Λαλίν, μεγάλη ευκαιρία σκέψη από τον Ανδρούτσο. Ο οποίος έχει διώξει την μπάλα. Ξανά η φάση, κεφαλιά από τον Λαλίν. Έχει διώξει ο Ιωάννου, έχει βάλει το πόδι του τελευταία στιγμή σε αυτή την πολύ επικίνδυνη φάση για την άμυνα του Πανηγαλίου. Λοιπόν, ο Λίσε καλύπτει το οπτικό πεδίο του τείχους περισσότερο με πάσα, Κυριάκος πάνω στο τείχος, διαμαρτυρίες ότι κινήθηκαν νωρίτερα, διαμαρτύρεται ο Κυριάκος, αλλά ο κ. Αγγελάκης αγνοεί. Για να ξαναδούμε με πάσα, όχι μια χαρά, έχει βγει ο παίκτης, για χέρι ζητούν, τέλος του αγώνα και ώρα για πανηγύρια. Μεγάλη για τον Πανεγιάλιο που τρία παιχνίδια πριν τέλος πρωταθλήματος είναι πολύ κοντά, κίτρινη κάρτα στον Κυριάκο. Στο μεταξύ δίνει ο κύριος Αγγελάκης για διαμαρτυρία, κίτρινη κάρτα στον Κυριάκο. Εδώ ολοκληρώνεται το παιχνίδι με τη νίκη του Πανεγιάλιου, με τον κόλ του Ατματζίδη στο 62ο λεπτό. 1-0, πολύς χρόνος δεν υπάρχει για ρεπορτάζ. Φίλες και φίλοι από το Αίγιο, καλό σας βράδυ.